Σαν να μην έφθανε η καταστροφή που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη φωτιά, έρχονται αντιμέτωποι και με επιτίδιους οι οποίοι επιχειρούν να επωφεληθούν κάνοντας πιάτσικο. Σύνδεση με τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, βρίσκεται στο πάτημα Χαλανδρίου. Έγιναν προσαγωγές υπόπτων για πιάτσικο, Γιώργο. Συνολικά 6 προσαγωγές έχουν γίνει από την αστυνομία και να πούμε ότι είναι έντονη η παρουσία της ακόμα και σήμερα. 2-24 ώρα αφού έχει σβήσει η φωτιά και εδώ που βρισκόμαστε εμείς στο Χαλάνδρι, διαρκώς βλέπουμε μηχανές της ομάδας Δίας να περιπολούν κοντά στι καμένες εκτάσεις, γιατί οι καταγγελίες αφορούν και επαγγελματικούς χώρους και κάποιες βιοτεχνίες που έχουν παραδοθεί στις φλόγες, αλλά και καμένα σπίτια στα οποία έχει εντοπιστεί, τουλάχιστον με βάση καταγγελίες από κατοίκους, παρουσία και ύποπτες κινήσεις από διάφορα άτομα τα οποία θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτές τις συνθήκες. Να τονίσουμε ότι τα περιστατικά αφορούν και την περιοχή της Πεντέλης και στο Γέρακα και στα Βρυλίσια, ενώ και εδώ φαίνεται ότι έχουν υπάρξει αντίστοιχες καταγγελίες. Γι' αυτόν τον λόγο και η αστυνομία προχώρησε σε 6 προσαγωγές. Έχει κριθεί σκόπιμο να υπάρχει παρουσία από την άμεση δράση, την ομάδα Δίας και την ΟΠΚΕ, με συχνές περιπολίες ακόμα και σήμερα και τα επόμενα 24 ώρα, μέχρι να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες σε όλες αυτές τις περιοχές που έχουν πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά. Αυτή είναι η συνθήκη που επικρατεί. Δυστυχώς φαίνεται ότι οι καταγγελίες που φτάνουν στην αστυνομία είναι αρκετές. Προσπαθούν όσο πιο έγκαιρα να επεμβαίνουν αυτές οι αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν και πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή, έτσι ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Πρωτοψάλτη.